no, šut se kana, ja robo kompjuter kana ja Terminator. Što hom beli. Ja što ti ma što ide ke pamet. Piše šta je? I te nema što se ti najna. Os klasi ke što god te nis. Na, e fani se te o Terminator, os vat ke ne ide mas ka. O logi mi ke ska gimnos, ke dizani pa hun ruha ki bera. Ali se skefte po te kanis. Πώς σχεδιάζονται οι ρομποτικές πούτσες. Τέλος πάντων, και εκεί πέρα συναντάει ο Terminator γυμνός, εκεί πέρα κάτι τέτοιες αλήτες εκεί πέρα, και λέει δώστε μου τα ρούχα σας. Και όσοι φυσιολογικοί άνθρωποι λένε όχι, και τις τρώνε, Terminator κουβάλες έτσι. Αλλά θεωρώ όλα σε παιδιά για το Robocop. Ο Terminator είναι καλύτερος από το Robocop. Όχι, εντάξει, μην το φύσουμε κιόλας. Στην ταινία. Και μετά εμφανίζεται ο άλλος, ο καλός μας βασικά. Αν και δεν ξέρω πως η πρώτη ταινία δεν έκανε καλά το Σβατσκενέγκερ, όπως τις προηγούμενες ταινίες, αλλά τέλος πάντων, αυτή θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε κακός και δεν με πειράζει εμένα προσωπικά. Τέλος πάντων, εμφανίζεται και άλλος κακός, ο Κάιλ Ρις. Κάλι Ρις, νομίζω, κάπως έτσι. Όπου είναι και αυτός γυμνός και τον πετυχαίνει κάποιος μπάτς εκεί και λέει σταμάτα θα έρθω πάμε στο τμήμα και τρέχει. Και εκείνη η σκηνή που μου άρεσε μέσα εγώ στην πρώτη ταινία γιατί δείχνει λίγο ανθρωπιά μέσα του γιατί είναι καλός ανθρωπιά. Εντάξει, γιατί αυτό είναι καλό ρομπότ, έτσι. Γιατί θα μπορούσε άνετα αφού είναι ρομπότ να πάει και να δει τον μπάτς, ξέρω, και να του πάρει και τα ρούχα και όλα. Αλλά δεν το έκανε γιατί δεν θέλει να χτυπάει ανθρώπους. Θέλει να σώσει ανθρώπους. Βασικά θέλει να σώσει μία άνθρωπο. Όπου έρχονται και οι μπάτσες να κυνηγάνε. Εντωμεταξύ για να κυνηγήσουν τον Σβατζγκενέγκερ, κυνηγάνε αυτόν. Τέλος πάντων, τον κυνηγάνε και άλλοι μπάτσες. Μετά έρχονται δύο-τρεις μαζί με αυτόν. Έρχονται στις μπάτσες σήμερα και τον κυνηγάνε. Μέχρι που ο Κάιλ Ρις βγήκε σε ένα κουστούμάδικο. Και εκεί μέσα πρόλαβε και έβαλε ρούχα και πήγανε και οι μπάτσε μέσα στο κουστούμάδι και ψάχνουν να το βρουν. Αλλά ο Κάιλ Ρις, επειδή είναι Κάιλ Ρις, τους ξεφεύγει. Και κυκλοφορεί με μια καμπαρτίνα επιδειξία. Ρομπότ. Να, αλλά αυτό δεν μου αρέσει. Ότι ξέρω εγώ ότι τα Terminator γενικά παίρνουν τα ρομπότ και τα κάνουν λίγο πιο κομμωδία, ρε παιδί μου. Απιο Robocop για ποιο λόγο δεν είναι γυμνός, ξέρω εγώ. Ή ο Robocop γιατί δεν, ξέρω εγώ, πάει και κυκλοφοράει κι αυτός γυμνός ενώ είναι ρομπότ και πυροβολάει τους κακούς. Τα Terminators θα μπορούσαν να τα κάνουν σαν τα Robocop. Εντάξει, όχι. Κοίτα, όχι Terminator Watch, δηλαδή Terminator Cops, αλλά ξέρω εγώ Terminator που να έχουν ρούχα, να είναι σαν κανονικοί άνθρωποι και να μπορούν να αλλάξουν ρούχα. Τώρα γυμνοί, ξέρω εγώ μου φαίνεται κάπως αυτό. Αλλά τέλος πάντων και τα δύο ρομπότς πάνε σε ένα μπαράκι. Αν εγώ θα το έλεγα μπουρδελ. Και βρίσκουν εκεί πέρα τη Λίντα Χάμιλτον. Όχι βασικά, τη Σάρα Κόνορ. Συγγνώμη την πέρεψα. Και εκεί έχουμε μια φάση Terminator 2, ρε παιδί μου. Όπου εντάξει τα δύο ρομπότς γνωρίζονται εκεί και η Σάρα Κόνορ καταλαβαίνει ότι ο κ. είναι ο κακός και ο άλλος είναι ο καλός. Και επίσης εκεί πέρα πιστολιές τα ρομπότς. Ωραία σκηνή, by the way. Αν και το Terminator 1 δεν μου άρεσε τόσο πολύ όσο το Terminator 2. Μου άρεσε, ήταν πάρα πολύ καλή ταινία. Έφερε τα ρομπότ στα 80's. Ήταν η πρώτη ταινία, νομίζω, που είχε ρομπότ. Νομίζω. Στα 80's. Αλλά εντάξει, το Terminator 2 πιστεύω ότι είναι το κάτι άλλο. Κλείνει η παρένθεση. Συνεχίζουμε στην ταινία. Όπου ο Kyle Reese την βρίσκει τη Sarah Connor, ξέρω εγώ, ενώ νομίζω ότι έχει σκοτώσει τον Schwarzenegger. Το Terminator βασικά και την πάρει στο αστυνομικό τμήμα. Ο Terminator όμως ξέρει ότι η Sarah Connor είναι στο αστυνομικό τμήμα και πάει να τη σκοτώσει. Και πάει στο αστυνομικό τμήμα και τα κάνει αλαμπόγελο μαλάκα, δεν αφήνει τίποτα. Εν τω μεταξύ δεν μπορούσε να βρει τη Sarah Connor και να την πυροβολήσει για να τελειώνει εκεί η ταινία. Πρέπει να αντινάξουμε όλο το αστυνομικό τμήμα για να τη βρούμε ρε μαλάκα, για να δώσουμε ότι θα πεθάνει. Τόσο πολύ γάμα το Terminator 1. Εντάξει, όχι στο 2, αλλά εντάξει, καλό είναι, δεν λέω ότι είναι άσχημο.
για έτη, ξέρω εγώ, Terminator και πρώτο μάλιστα, όταν το CGI ήταν στα γεροφάσκα τότε, ήταν μια χαρά πάρα πολύ καλή ταινία. Αυτό το δέχομαι. Και ο Kyle Reese με τη Sarah Connor γλιτώνουν και ξέρω εγώ, και γίνεται ένα chase, ξέρω εγώ, που κυνηγούνται στον δρόμο ο Terminator και η Sarah Connor και ο Kyle Reese, μόνο που κάνουν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάτι που δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Και ο Terminator μέσα στο όχημα που οδηγεί ψοφάει. Οπα, έχω ψοφάει. Διαλύεται. Θα ξέρω γιατί. Γιατί είναι ρομπότ η Λίθια, γι' αυτό διαλύεται. Και έτσι τελειώνει η ταινία. Α, και εμένα, με συγχωρείτε λίγο.